Εδώ στον Sky είναι η Έφη Αχτσιόγλου, Υπουργός Εργασίας. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστούμε που είστε εδώ. Πολλά θέματα, όπως συμβαίνει πάντα άλλωστε στο Υπουργείο Εργασίας. Είχα κανονίσει να ξεκινήσουμε από το νομοσχέδιο όμως, που θα έρθει στο τέλος του μήνα στη Βουλή. Όμως προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο από τις εισφορές, γιατί πολλής λόγος γίνεται όλες τις τελευταίες ώρες, τις αναδρομικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Πώς λοιπόν θα πληρώσουν τις μηνιαίες εισφορές? Θέλω μια καθαρή απάντηση για να ξεκαθαρίσουμε και στους ανθρώπους αυτούς τι έχουν μπροστά τους. Δεν υπάρχουν αναδρομικές επιβαρύνσεις ή αναδρομικά χαράτσια, όπως βλέπω να γράφεται τελευταία. Αυτό που ισχύει και είναι γνωστό από το νόμο 4387 του 2016 και που άρχισε να εφαρμόζεται από 1η-1η του 2017 είναι οι εισφορές για την επικουρική και για το εφάπαξ με τα γνωστά ποσοστά 4% και 7% για λόγους ισονομίας, όπως ισχύει και για τους μισθωτούς κτλ. Αυτές οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών θα καταβληθούν κατά πάσα πιθανότητα από τον Οκτώβριο και μετά. Έπρεπε να γίνει μια εκαθάριση των μητρώων, διότι τα μητρώα, ξέρετε, τώρα που συνενώνονται, διαπιστώνονται όλες οι παθογένειες και τα προβλήματα του παρελθόντος. Επομένως, λογικά από τον Οκτώβριο που τα μητρώα θα είναι έτοιμα, θα καταμεριστούν αντιστοίχως και αυτές οι εισφορές, οι οποίες πάντως θα είναι σε δόσεις, τόσες δόσεις όσες αντιστοιχούν στη μηνιαία καταβολή. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο, θα είναι σε καταβολή 10 δόσεων. Αν είναι τον Νοέμβριο, θα είναι σε καταβολή 11 δόσεων. Ξέρουμε, δεν υπάρχει καμία αναδρομική επιβάρυνση. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, από τους πρώην ασφαλισμένους του ΑΕ, ελεύθερους επαγγελματίες δηλαδή, είναι περίπου 7.000 άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή καμία σχέση με νούμερα που ακούγονται. Ναι. Πάμε λίγο στο νομοσχέδιο για να δούμε λίγο αυτά που έχουμε μπροστά μας. Στο τέλος του μήνα, μόλις ανοίξει η Βουλή, μόλις περάσει το θέρος δηλαδή, έρχεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας στη Βουλή, που περιλαμβάνει με μια σειρά από θέματα, κυρία Αχτσιόγλου, που νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία προσπαθούμε πάρα πολλά χρόνια να λύσουμε έτσι κι αλλιώς. Μεταξύ αυτών, αδήλωτη εργασία, απλήρωτη εργασία, ασφαλιστικό. Αυτό ήταν ένα σούπερ νομοσχέδιο, θα λέγει κανείς. Περιλαμβάνει τα πάντα, έτσι. Είναι ένα νομοσχέδιο συνολικό του Υπουργείου Εργασίας. Προσπαθεί να καλύψει σχεδόν το σύνολο των πολιτικών που αντιστοιχούν στο Υπουργείο, δηλαδή τόσο ζητήματα εργασιακά όσο και ζητήματα κοινωνικής προστασίας, και εκεί εντάσσεται και η κοινωνική ασφάλιση και η πρόνοια. Θα έχει κατά βάση τρεις πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα αφορά την εργασία, δηλαδή ρυθμίσεις για την αδήλωτη εργασία, την υποδηλωμένη εργασία, με περισσότερες υποχρεώσεις για αναγγελίες στο σύστημα εργάνει, ώστε να μπορεί να γίνονται πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, με κάποιο καλύτερο τρόπο για την επιβολή ενός point system διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας. Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την απλήρωτη εργασία, δηλαδή περισσότερο δικονομικού τύπου διατάξεις διευκόλυνσης των εργαζομένων και προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτός θα είναι ο πρώτος πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας θα αφορά ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, που θα λύνονται χρόνια προβλήματα και χρόνια αιτήματα των ασφαλισμένων. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά εδώ να αναφέρω ότι είναι το ζήτημα της αποσύνδεσης της ασφάλισης από την ιδιότητα, που απασχολεί πολύ τους μηχανικούς και τους δικηγόρους. Αυτή τη στιγμή ένας μηχανικός, με το που εγγράφεται στο ΤΕΕ, οφείλει να πληρώνει αμέσως και εισφορές, ανεξάρτητα από το αν έχει ανοιχτά βιβλία, αν έχει εισόδημα δηλαδή από την εργασία του κτλ. Αυτά τα δύο θα πρέπει να αποσυνδεθούν και αποσυνδέονται. Και άλλες τέτοιες ρυθμίσεις, πάγια αιτήματα των ασφαλισμένων, για παράδειγμα στις συντάξεις αναπηρίας, είναι ένα μόνιμο ζήτημα που οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται στα ΚΕΠΑ, στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, για το αν θα δικαιούνται να παίρνουν τη σύνταξή τους. Όσο καιρό εκκρεμεί η κρίση από τα ΚΕΠΑ, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να σταματάνε να λαμβάνουν τη σύνταξη αναπηρίας. Αυτό είναι παράλογο. Γι' αυτό και από χρόνια δινόταν διαδοχικά με νόμους παρατάσεις. Τώρα μπαίνει μια μόνιμη διάταξη, η οποία λέει ότι στο βαθμό που εκκρεμεί η κρίση των ΚΕΠΑ, οι άνθρωποι συνεχίζουν να παίρνουν την σύνταξη αναπηρίας μέχρι τη νέα απόφαση, εφόσον δεν είναι υπευθύνη των ασφαλισμένων. Επειδή μου μιλήσατε για τις μορφές απασχόλησης κλπ. Και θέλω να πάμε λίγο να το συνδέσουμε και με το κομμάτι της ανεργίας. Μπορεί δείκτες στο τελευταίο διάστημα και τους τελευταίους μήνες, βάσει στοιχείων που δημοσιοποιούμε και εμείς, να είναι καλύτεροι. Ωστόσο, ξέρουμε πολύ καλά και μπορεί κανείς να το διαπιστώσει και από το περιβάλλον του πια, πως οι μορφές εργασίας γίνονται ολοένα και πιο ελαστικές. Αυτό υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί, κυρία Αχτσιόγλου? Είναι και αυτό ένα θέμα που το συζητάμε από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Ναι. Καταρχήν να πω για την ανεργία ότι υπάρχει μία θετική δυναμική. Δηλαδή, είχαμε τα νέα από την Ελστάτ για τον Απρίλιο του 2017, που έδειξε ότι η ανεργία είναι 21,7%. Είναι περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τη στιγμή που ανέλαβε το έργο της αυτή η κυβέρνηση. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα ή αύριο θα υπάρχουν και νεότερα δεδομένα από την Ελστάτ.
από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, αυτό δείχνει τις προσλήψεις και αποχωρήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Βλέπουμε ότι το πρώτο 7μηνο του 2017 έχουμε τη δημιουργία 265.000 περίπου νέων θέσεων εργασίας. Είναι ένα θετικό ισοζύγιο δηλαδή. Κατά 265.000 περίπου θέσεις εργασίας. Τώρα, σε σχέση με το πώς είναι ακριβώς η διάρθρωση αυτών των εργασιακών σχέσεων, αυτή τη στιγμή πράγματι είμαστε περίπου στο 50-50, δηλαδή 50% περίπου είναι οι ελαστικές μορφές εργασίας, 50% περίπου είναι η πλήρης εργασία. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και είναι μια κατάσταση που θέλει πολλή δουλειά για να αλλάξει. Ωστόσο, θα πρέπει να εκτιμήσουμε και το εξής, γιατί νομίζω ότι κάθε κυβέρνηση και κάθε προσπάθεια που γίνεται πρέπει να κρίνεται και από πού ξεκινάει κανείς. Η σεισμικής ανατροπής αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις συνέβησαν την περίοδο 2013 με 2014. Δηλαδή, το καλοκαίρι του 2013 η πλήρης απασχόληση ήταν περίπου στο 65%, το Δεκέμβρη του 2014 ήταν στο 45% η πλήρης απασχόληση. Συνέβη δηλαδή μια αλλαγή 20 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε αυτό το διάστημα. Και τώρα, οπότε και σταματάει εκεί και ξεκινάει αυτή η κυβέρνηση. Τι έχει αλλάξει στο κομμάτι αυτό? Σίγουρα έχει αλλάξει η αντιμετώπιση της ανεργίας. Νομίζω ότι τα νούμερα μιλάνε. Συνεχίζει να είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα της χώρας. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν εννοούμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χώρος για να θριαμβολογούμε ή να κάνουμε εντυπώσεις. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Εμείς δουλεύουμε στη βάση τριών αξώνων. Το πρώτο είναι η αλλαγή του κλίματος στην οικονομία, προφανώς. Έτσι, αυτό είναι που βοηθά αμέσως και φαίνεται. Δηλαδή, με το που πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα στην οικονομία, έχουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης, το κλείσιμο της αξιολόγησης, αμέσως βελτιώνονται και οι δείκτες στην απασχόληση. Το δεύτερο είναι οι παρεμβάσεις που κάνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να επιβληθεί νομιμότητα στην αγορά εργασίας, γιατί κυρίως το πρόβλημα στην αγορά εργασίας είναι υποδηλωμένη εργασία. Άνθρωποι που δουλεύουν 8 ώρα, δουλεύουν υπερορίες, δεν δηλώνονται για αυτό. Αυτό θέλω να πω. Δικλείδες ασφαλείας μπορούν να βρεθούν ώστε οι εργοδότες να μην εφευρίσκουν? Κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό, διαφορετικούς τρόπους εργασίας για να προσλαμβάνουν εργαζόμενους. Και ακριβώς επειδή είμαστε στη θερινή περίοδο, αυτό νομίζω ότι εντείνεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου τώρα. Ισχύει ότι υπάρχει μια εφευρετικότητα μοναδική. Ωστόσο, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας κάνει αρκετά καλή δουλειά. Το καλοκαίρι τώρα δουλεύουν προγράμματα ελέγχων, πιλωτικά προγράμματα σε τουριστικές περιοχές που έχουν αποτελέσματα. Να πω ότι η παραβατικότητα, η αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας έχει μειωθεί από το 19% στο 13%, ενώ από όταν παραλάβαμε και στο το 2016 είναι 13%. Πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει αποτέλεσμα όταν λειτουργούμε συντονισμένα. Τώρα λειτουργούν 4 σώματα ελεγκτικά συγχρόνως, δηλαδή το ΣΕΠΕ, η οικονομική αστυνομία, το ΣΔΟΕ και τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ, και από τη συντονισμένη αυτή προσπάθεια νομίζω ότι επέρχεται σιγά σιγά μια αλλαγή. Θέλει χρόνο. Λίγο και στα έσοδα του ΕΦΚΑ, κυρία Χτσιόγλου, να δούμε αν είμαστε καταρχάς εντός στόχων. Τι εικόνα έχετε στην παρούσα φάση? Από τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, επομένως μιλάω με δεδομένα, δεν μιλάω με προβλέψεις, το πρώτο 7μηνο του 2017 έχει πλεώνασμα πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ ο ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ ξεκίνησε με προϋπολογισμένο έλλειμμα 750 εκατομμυρίων για το έτος. Αντιλαμβανόμαστε, αυτό σημαίνει για το 7μηνο θα έπρεπε να είναι περίπου 400 εκατομμύρια έλλειμμα και είναι 200 εκατομμύρια πλεώνασμα. Άρα τα έσοδα του ΕΦΚΑ έχουν μια πολύ καλή δυναμική. Νομίζω ότι σιγά σιγά το σύστημα θα ισορροπήσει. Όταν παραλάβαμε, το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης είχε ένα έλλειμμα 1,5 δις, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλεώνασμα 200 εκατομμυρίων. Αυτό εξηγείται και γιατί έχουμε αύξηση της απασχόλησης, οπότε αυξάνονται τα έσοδα από τους μισθωτούς. Έχουμε μία βελτίωση στις πραξιμότητες στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτό είναι θετικό. Έχουμε και κάποιες καλές αποδόσεις στα αποθεματικά των ταμείων και έχει οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής στο 7μηνο. Την ίδια ώρα όμως, κυρία Υπουργέ, υπάρχουν πάρα πολλές συντάξεις οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή, και να έρθουμε και σε αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα για το οποίο έχω δεχτεί ήδη πάρα πολλά ερωτήματα. Την περασμένη εβδομάδα μιλούσατε για 139.000 συντάξεις. Υπάρχει τρόπος να ξεκλειδώσουν, και αν ναι, πόσες?
Είναι κεντρικό ζήτημα αυτό, το ζήτημα των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι συνταξιούχοι, το ξέρουμε, τους βλέπουμε και εμείς καθημερινά και πρέπει να το λύσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και πάλι όμως θέλω να πω ότι θα πρέπει κανείς να εκτιμά την κατάσταση από πού την παραλαμβάνει. Δηλαδή εμείς παραλάβαμε μια κατάσταση που υπήρχαν σε εκκρεμότητα πάνω από 160.000 συντάξεις. Μέσα στη διετία έχουμε δώσει περίπου 210.217 συντάξεις. Δεν είναι ικανοποιημένοι. Θα ήμασταν αν οι άνθρωποι μπορούσαν να παίρνουν τη σύνταξή τους από τη στιγμή που κάνουν την αίτηση μέσα σε 1-2 μήνες. Έτσι δεν είναι. Αυτή θα ήταν η κανονικότητα. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για ικανοποίηση. Απλώς περιγράφω λίγο τα δεδομένα του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος όγκος εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ο οποίος θα αρχίσει να καθαρίζεται με μεγαλύτερο ρυθμό. Προβήκαμε σε κάποιες ενέργειες μέσα στο καλοκαίρι προκειμένου να επιταχύνουμε, δηλαδή έχουμε σχηματίσει ομάδες εργασίας στον ΕΦΚΑ προκειμένου να λειτουργούν και υπεροριακά στοχευμένα για την έκδοση των συντάξεων. Γιατί έχουμε ακούσει για κάποιες ομάδες ελάχιστων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν να διαχειριστούν ένα τεράστιο φόρτο εργασίας, κυρία Χτσιόγλου. Κοιτάξτε, όταν εμείς παραλάβαμε εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης 160.000 με ένα προσωπικό αρκετά περισσότερο από αυτό που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας. Όμως πλέον ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων είναι αρκετά πιο απλός με την συνολική μηχανογραφική αναδιοργάνωση που γίνεται στον ΕΦΚΑ. Νομίζω ότι σύντομα θα είναι και πολύ πιο αυτοματοποιημένο το ζήτημα. Κάναμε και αυτές τις ομάδες εργασίας με συγκεκριμένη στοχοθεσία ώστε να λειτουργήσει το έργο πιο αποτελεσματικά. Υπάρχουν και κάποια, προβλέπονται και κάποια επιδόματα επιπλέον για τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, οι οποίοι θα εργάζονται υπεροριακά για να λειτουργήσουν για το στόχο αυτό. Και νομίζω το ότι μέχρι διάστημα. Το τέλος, το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Τα 2,5 χρόνια, κύριε Υπουργέ, διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχουν πάρθει μέτρα, συμβουλεύομαι εδώ τις σημειώσεις μου, για το ασφαλιστικό ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουμε ούτως ή άλλως αναλάβει, από το 2019 δεσμεύεται να προχωρήσει σε νέες μειώσεις για 900.000 συντάξεις μέσω της μείωσης προσωπικής διαφοράς. Μπορούμε να προλάβουμε νέες μειώσεις? Κοιτάξτε, το ζήτημα με την προσωπική διαφορά είναι ένα ζήτημα το οποίο τακτοποιήθηκε ή ρυθμίστηκε με τον τρόπο που ρυθμίστηκε με τον νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή το Μάιο. Είναι γνωστό, ήταν όλη η συζήτηση της διαπραγμάτευσης, ότι υπήρχε η απέτηση των δανειστών για τη λήψη επιπλέον μέτρων καθαρής λιτότητας ύψους 1% το 2019, 1% το 2020. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση πήρε μια συμφωνία μηδενικού δημοσιονομικού αντικτύπου, δηλαδή το 1% των αρνητικών μέτρων να υπάρχουν και 1% θετικά μέτρα για το 2019 και αντίστοιχα για το 2020. Επομένως, ο προϋπολογισμός, όπως τον είδαμε και στη Βουλή που ψηφίστηκε το Μάιο, ο μεσοπρόθεσμος, αποτυπώνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ότι θα είναι ισοσκελισμένος και μάλιστα από το 2022 και μετά. Διαφορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει παρέμβαση στην προσωπική διαφορά. Η παρέμβαση στην προσωπική διαφορά θα υπάρχει το 2019. Η προσωπική διαφορά ποικίλει ανάλογα με το ποιο ταμείο καταγόταν ο κάθε συνταξιούχος. Συγχρόνως όμως θα ενεργοποιούνται και τα αντίστοιχα μέτρα τα θετικά, φοροαπαλλαγές, ελαφρύνσεις, μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα, μια σειρά από μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα, επιδότηση ενοικίου που καταλαμβάνουν μεγάλο εύρος. Τα περίφημα. Εσείς μπορείτε να τα πείτε αντίμετρα. Εγώ θεωρώ πως είναι θετικά μέτρα στήριξης του κοινωνικού κράτους και απόδειξης της πολιτικής για το τι σημαίνει κοινωνικό κράτος και στις συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας. Ο προϋπολογισμός για την πρόνοια, όταν τον παραλάβαμε, το λέω ενδεικτικά, ήταν περίπου στα 500 εκατομμύρια και τον έχουμε διπλασιάσει μέσα στις συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας. Από το 2022 και μετά θα γίνεται, από το 2019 και μετά, με συγχωρείτε, θα γίνεται επεκτατικός. Επομένως, αυτά όλα ήταν ζητήματα με τα οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αξιολόγηση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από εκεί και πέρα έχουμε περάσει σε μια φάση μεγαλύτερης σταθερότητας και για την οικονομία και είναι αυτή τη στιγμή η μεγάλη μας αγωνία αυτά που αποτυπώνονται στους δείκτες και στους αριθμούς να περάσουν και στην πραγματική ζωή των ανθρώπων. Επειδή οι συνταξιούχοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, βλέπουν ένα νέο άνθρωπο να είναι στη επικεφαλής του Υπουργείου Εργασίας, θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Χτσιόγλου, αν μπορεί η Υπουργός Εργασίας να δεσμευτεί πως ο συνταξιούχος που έχει βάλει πλάτη όλα αυτά τα χρόνια δεν θα υποστεί νέες περικοπές στο επόμενο διάστημα.
Αυτή τη στιγμή το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, νομίζω ότι και από την κουβέντα που κάναμε προηγούμενα, δείχνει ότι περνάμε σε μια κατάσταση σταθερότητας. Δηλαδή είχαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα τα προηγούμενα χρόνια που χαρακτηριζόταν από πελατειακές ρυθμίσεις, ήταν βαθύτατα ελλειμματικό, υπήρχαν άπειροι τρόποι υπολογισμού των εισφορών και των παροχών. Βάλαμε κανόνες στο σύστημα, πληρώνουμε ληξιπρόθεσμα, εκαθαρίζουμε συντάξεις, πρέπει να επιταχύνουμε το ρυθμό αυτό. Το είπα και πριν ότι είναι ένα ζήτημα, πρέπει να το δούμε πιο εντατικά. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, όπως αποδεικνύουν και τα έσοδα του ΕΦΚΑ, περνάμε σε μια καλύτερη μέρα για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Να είναι πιο δίκαιο και πιο ανταποδοτικό. Κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Τσίπρας είχε εξαγγείλει από το Υπουργείο σας κιόλας ότι η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργοδότες που θα μετατρέψουν τους εργαζόμενους με μπλοκάκι σε μισθωτούς επί της ουσίας. Πότε θα γίνει αυτό και κυρίως πώς θα χρηματοδοτηθεί? Αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουμε, να δώσουμε ένα κίνητρο για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά εργασίας χρόνια. Δεν είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην κρίση, είναι από πριν, ήταν και στις καλές μέρες δηλαδή. Είναι οι περιπτώσεις που πίσω από το μπλοκάκι κρύβεται η μισθωτή εργασία. Εργαζόμενος δηλαδή, στην ουσία μισθωτός, που εργάζεται σε έναν εργοδότη, αλλά που η μεταξύ του σχέση εμφανίζεται σαν να είναι σχέση δύο αντισυμβαλλομένων στην παροχή υπηρεσιών. Το πρώτο βήμα έγινε με το ασφαλιστικό, όπου εκεί είπαμε ότι εφόσον υπάρχει κανείς απασχολείται σε μέχρι δύο εργοδότες, να δηλώνεται στην πλατφόρμα και να διανέμονται οι εισφορές, κατανέμονται οι εισφορές στους δύο ως να ήταν εργοδότης και μισθωτός. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, δίνοντας το κίνητρο, προσοχή είναι το κίνητρο για να μετατραπεί η σχέση σε εξαρτημένη εργασία. Δεν είναι κίνητρο, δεν είναι επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για να διατηρηθούν όσο έχουν τα πράγματα. Επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές εφόσον μετατραπεί αυτή η σχέση παροχής υπηρεσιών σε μισθωτή εργασία. Το πρόγραμμα πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, άρα σε λιγότερο από ένα μήνα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, κυρία Χτσιόγλου, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε να πούμε λίγα πράγματα για την αξιολόγηση που έρχεται. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, και προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα του Υπουργείου σας, κυρία Αχτσιόγλου. Πάμε λίγο στην αξιολόγηση που έρχεται, γιατί θα ξαναδείτε την Τρόικα. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς με την κυρία Βελκουλέσκου πώς θα πάτε όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, η διαπραγμάτευση δεν είναι διαπραγμάτευση προσωπικότητων, είναι διαπραγμάτευση πολιτικών θέσεων. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Στα ζητήματα κυρίως τα εργασιακά, έχουν μία προσέγγιση για τα εργασιακά η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό αντίθετη με τις πάγιες θέσεις του δικού μου πολιτικού χώρου, που μιλάει για μια πιο ρυθμισμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας, που μιλάει για εργασιακά δικαιώματα και συλλογικά εργασιακά δικαιώματα, προκειμένου να βελτιώνονται οι συνθήκες για τους εργαζόμενους, που μιλάει για την αναδιανομή του πλούτου τη στιγμή που παράγεται. Η προσέγγιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι μια προσέγγιση για μια περισσότερο απορριθμισμένη αγορά εργασίας, που και αυτή από την πλευρά τους, δηλαδή η αφήγησή τους είναι ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθούν την ανάπτυξη, διότι ανοίγουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Το ερώτημα βέβαια είναι τι θέσεις εργασίας ανοίγουν όταν δεν μπορούν να διασφαλιστούν βασικά εργασιακά δικαιώματα. Και επίσης το ερώτημα είναι τι θα κάνετε εσείς στη διαπραγμάτευση που έρχεται, κυρία Χτσιόγλου, με το δεδομένο ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όντως έχει δείξει πως εύκολα πίσω δεν κάνει. Ή δεν κάνει καθόλου πίσω, μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι για την τρίτη αξιολόγηση δεν υπάρχουν κεντρικά εργασιακά ζητήματα. Δηλαδή τα μεγαλύτερα ζητήματα ήταν στη δεύτερη αξιολόγηση. Για την τρίτη αξιολόγηση είναι ζητήματα σε ό,τι αφορά συνολικά το χαρτοφυλάκιό μας, του Υπουργείου Εργασίας, σε ζητήματα εφαρμογής της ασφαλιστικής νομοθεσίας, και σε σχέση με τα εργασιακά είναι ένα ζήτημα που αφορά την απαρτία στη λήψη απόφασης για απεργία στα πρωτοβάθμια σωματεία. Φοβάστε ότι θα ξανανοίξουν θέματα τα οποία ενδεχομένως να είχαν κλείσει και να τα είχαμε κλείσει εμείς ως ελληνική κυβέρνηση? Εκτιμώ πως όχι. Το πρόγραμμα του Μνημονίου είναι συγκεκριμένο, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να συζητηθούν. Αφορά κάποια ζητήματα για να γίνουν πιο διαφανείς οι δημόσιες συμβάσεις, κάποια ζητήματα που αφορούν τη φορολογική διοίκηση, την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την καλύτερη λειτουργία της. Κάποια τέτοια ζητήματα, από ό,τι θυμάμαι, είναι για το επόμενο διάστημα.
Αυτό που πρέπει να γίνει ωστόσο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει τη θέση του και τους όρους συμμετοχής του στο πρόγραμμα, διότι αυτή τη στιγμή έχει απομείνει ένας χρόνος για να τελειώσει το πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν άλλες παρατάσεις αυτού του τύπου από την πλευρά του. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα άλλα για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Εσείς είστε υπέρ της αριστείας ή της τύχης? Νομίζω ότι το ζήτημα της αριστείας μπαίνει από την αξιωματική αντιπολίτευση με έναν τρόπο που δείχνει και τις βαθιές διαχωριστικές μας γραμμές τελικά, τις ιδεολογικές διαφορές μας. Είναι μια αριστοκρατική αντίληψη για την αριστεία. Μια αντίληψη δηλαδή που λέει ότι πρέπει να επιβραβεύεται ο ένας, πρέπει να δημιουργούνται συνθήκες απόλυτου ατομικού ανταγωνισμού για την εξέλιξη του ενός και να αντιστοίχως οι υπόλοιποι να μένουν αρκετά πίσω, να μην επιβραβεύονται και να μην μπορεί να υπάρχει μια συλλογική εξέλιξη σε ένα αγαθό, δημόσιο αγαθό όπως είναι η παιδεία. Καλός δεν πρέπει να ξεχωρίζει όμως. Φυσικά, αλλά η αντίληψη για το ποιος είναι ο καλός και η αντίληψη για την αριστεία μπορεί να έχει και μια άλλη εκδοχή. Αυτή που θα την έλεγα εγώ, μια δημοκρατική εκδοχή για την αριστεία. Αυτό προϋποθέτει να δημιουργήσεις τους όρους προκειμένου να μπορούν να εξελιχθούν και αυτοί οι οποίοι ξεκινάνε από χαμηλότερες δυνάμεις λόγω της κοινωνικής κατάστασης από την οποία προέρχονται. Άρα, πρώτα απ' όλα πρέπει να φροντίσεις σε ένα δημόσιο αγαθό όπως είναι η παιδεία να διαμορφώσεις τους όρους για τα χαμηλότερα και τα μεσαία στρώματα να μπορέσουν να εξελιχθούν. Και από εκεί και πέρα οι μαθητικές επιδόσεις δεν είναι το μόνο στοιχείο για το οποίο μπορεί κανείς να ξεχωρίζει. Χθες πάντως παρακολουθήσαμε και μία κόντρα, θα έλεγε κανείς. Είχαμε και τον κύριο Καμένο εδώ νωρίτερα στην εκπομπή μας, μεταξύ του Προέδρου της Βουλής και του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μήπως τελικά με τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι περισσότερα αυτά που σας χωρίζουν από αυτά που σας ενώνουν, κυρία Αχτσιόγλου? Γιατί ακούω μία κριτική ότι τα μνημόνια, τις περικοπές κλπ. Τα ψηφίζετε, ωστόσο στα άλλα ζητήματα, τα εθνικά ζητήματα, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Κοιτάξτε, η συμμαχία με τους ανεξάρτητους Έλληνες έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι κυβερνητική συμμαχία με συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ιδεολογικές διαφορές των δύο χώρων δεν υπάρχουν, εξακολουθούν να υπάρχουν. Δεν υπήρξε μια απόλυτη ταύτιση ποτέ και δεν είπαμε ποτέ ότι θα υπάρξει αυτή η ταύτιση. Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Βουλής χθες αυτό που έβαλε και ορθά έβαλε ήταν ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια συνολική συζήτηση γύρω από ζητήματα που αφορούν την θρησκεία ή τον τρόπο που τοποθετούμαστε απέναντι σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε ζητήματα που αφορούν παράδοση, σε ζητήματα που αφορούν θεσμικές λειτουργίες. Νομίζω ότι στο βαθμό που η συνεργασία μας είναι συγκεκριμένη και είναι συγκεκριμένη και αφορά ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό πολιτικό πρόγραμμα, προχωράμε κανονικά χωρίς προβλήματα. Οι ιδεολογικές μας διαφορές παραμένουν προφανώς. Και θα κλείσουμε με ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αντιπαράθεση από χθες και αναφέρομαι στο διορισμό του πατέρα του Νίκου Παπά, του κυρίου Στέλιου Παπά, στη διοίκηση του ΟΑΣΤ. Λένε πως δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή τη θέση. Πώς το ακούτε? Πρώτα απ' όλα να πω ότι η κυβέρνηση αυτή πήρε μία απόφαση να ξεκαθαρίσει το ζήτημα με τον ΟΑΣΤ, που είναι μία αμαρτωλή ιστορία με κρατικές επιχορηγήσεις τεράστιες σε μια ιδιωτική επιχείρηση και πάρα πολύ υψηλά μερίσματα που διανέμονταν με έναν τρόπο εντελώς ανέλεγκτο. Νομίζω δηλαδή ότι το πρώτιστο και αυτό στο οποίο κανείς πρέπει να επικεντρώνεται είναι η πολιτική απόφαση αυτής της κυβέρνησης να τελειώνει το ζήτημα του ΟΑΣΤ, να ξεκαθαρίσει και να εκαθαριστεί ο ΟΑΣΤ. Από εκεί και πέρα ορίζεται ένα διοικητικό συμβούλιο, μπαίνει ένας πρόεδρος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όλα τα τυπικά προσόντα για τέτοιες θέσεις, είναι οικονομολόγος, έχει εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα και το πρώτιστο είναι ότι τη θέση αυτή την παίρνει αμυστή. Μάλιστα. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.